είχαν για παιδιά κατώτερου Θεού. Δηλαδή ντροπή. Στην Ελλάδα του 2012 υπάρχουν ακόμα παιδιά στην Ηλία που ζητούν το αυτονόητο, το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Εδώ και ένα περίπου μήνα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρεστού του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων μεταφέρονται στα σχολεία τους στην Καλυθέα πάνω σε μία καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου εξαιτίας της καθίζησης που έχει υποστεί ο δρόμος. Χρειάστηκε η ανάδειξη του ζητήματος από την εφημερίδα Πατρίς και η πληροφορία χθες το βράδυ ότι συνεργείο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης θα κάνει ρεπορτάζ στο Βρεστό, ώστε σήμερα το πρωί να φτάσει το λεωφορείο στο χωριό. Στην Ελλάδα του 2012, εδώ και 20 μέρες, οι μικροί μαθητές από το Βρεστό μεταφέρονταν στην Καλυθέα πάνω σε μια καρότσα αυτοκινήτου. Χθες, που υπήρξε η πληροφορία ότι συνεργείο της ΟΡΤ θα φτάσει εδώ πάνω, υπήρξε κινητοποίηση. Σήμερα, με ευθύνη του οδηγού, ήρθε το λεωφορείο, κατεβάζει τους μαθητές για να περάσει το αυτοκίνητο απέναντι και να συνεχίσει την πορεία του. Με ευθύνη του οδηγού του λεωφορείου, οι μαθητές μεταφέρθηκαν σήμερα στην Καλυθέα και περνώντας από το σημείο που εντοπίζεται το πρόβλημα, τους κατέβασε ώστε σε περίπτωση που υπάρξει μια νέα καθίζηση να μην κινδυνεύσουν. Τα παιδιά μιλούν για αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές και για ένα πρόβλημα που χρονίζει και εντοπίζεται κάθε φορά που στην περιοχή σημειώνονται βροχοπτώσεις. Με τα μέσα που μπορούσαν να διαθέσουν οι ίδιοι μαθητές, προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές, γιατί όπως τονίζουν δεν άντεχαν άλλο τις αντίξωες και πρωτόγονες συνθήκες μεταφοράς τους. Οι μαθητές εκφράζουν την αγωνία τους για την κατάσταση, γιατί όπως αναφέρουν δεν μπορούν με θερμοκρασίες υπό το μηδέν να μεταφέρονται στο σχολείο τους πάνω σε μια καρότσα. Και εγώ βασικά με το συμμαθητή μου τον Κώστα προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς την ενέργεια, γιατί εντάξει δεν πήγαινε άλλο. Ψάξαμε, βρήκαμε τηλέφωνα, τους πήραμε στην αρχή τηλέφωνα, στείλαμε και έγγραφα σε δήμαρχο. Δεν μας είπε κανένας τίποτα, διαφορούσαν όλοι. Και γενικά και το προσωπικό, βλέπω μια τάση κορόιδο, ότι μας είχαν για παιδιά κατώτερου Θεού. Ότι δεν μας υπολόγιζαν στα σοβαρά. Και φυσικά μίλησα και με τον κύριο Καφύρα, τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Δεν ζητάμε κάτι. Να κοπεί ένα μέτρο λίγο ο δρόμος, να μπορεί να περνάει το λεωφορείο σωστά. Τώρα τι άλλο να πω. Φτάσαμε όμως εδώ, επειδή όλοι μας βλέπουν σαν παιδιά που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταλήξαμε με προβλήματα να πηγαίνουμε στα σχολεία και να είμαστε άρρωστοι, με μείον 3 και μείον 4 βαθμούς πάνω στην καρότσα. Καθημερινά πηγαίναμε στο σχολείο ως ένα σημείο, περίπου 4 χιλιόμετρα, πηγαίναμε με το αγροτικό, πάνω στην καρότσα με βαθμούς κοντά στο 0, 7.30 ώρα το πρωί. Αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο. Δεν ζητούμε κάτι παράλογο. Ζητούμε απλά να φτιαχτεί ο δρόμος για να μπορούμε να πηγαίνουμε σαν ανθρώποι στο σχολείο. Γιατί δεν νομίζω να είναι ανθρωπιά αυτό, να πηγαίνουμε πάνω στην καρότσα με τέτοιο κρύο. Δηλαδή, λες και δεν το ξέρουν οι αρμόδιες αρχές, ότι εδώ και ένα μήνα έχει κοπεί ο δρόμος και πηγαίνουμε με το αγροτικό στο σχολείο. Δηλαδή, ντροπή. Και τους έχουμε ενημερώσει, έχουμε πάρει τηλέφωνο το Δήμο, την περιφέρεια. Και δεν έχουμε δει καμία ενέργεια. Καθημερινά αυτό που είπαν και τα παιδιά. Πάμε πάνω στην καρότσα το πρωί με πολύ και μείον σε ορισμένες περιπτώσεις. Χιόνια, πολύ κρύο. Και έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τους αρμόδιους εκεί να κάνουν κάποιο έργο. Εδώ λίγο το θες, ζητάμε, όπως είπε και ο συμμαθητής μου, να κόψει ένα μέτρο εδώ τουλάχιστον να περνάμε πιο ασφαλείς. Εδώ και ο οδηγός τώρα σήμερα το λεωφορείο με δική του ευθύνη το πέρασε. Κινδυνεύει εδώ σε περίπτωση που πάθει ξένα νέα καθίζηση, νέο περνάμε, τι θα γίνει. Πάμε από κάτω. Και υπάρχουν και μικρότεροι μαθητές. Πολύ μικρότεροι. Είπα παιδιά του Δημοτικού, πολύ μικρά παιδάκια. Και νηπιαγωγείο, πολύ μικρά παιδιά. Είναι στενάχωρο και απογοητευτικό το μέλλον αυτού του τόπου οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς της περιφέρειας της Ηλίας να νιώθουν ότι αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του λεωφορείου, κατανοώντας την κατάσταση που επικρατεί και βλέποντας ότι οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν εν μέρη, αποφάσισε σήμερα με δική του, όπως τόνισε, ευθύνη να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο, αν και όπως σημείωσε υπάρχουν ακόμα σοβαροί κίνδυνοι. Με δική μου ευθύνη, παρόλο που ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ μου είπε να μην το περάσω, εγώ από χθες, λόγω που σταματήσαν οι βροχές, όχι τίποτα άλλο, το πέρασα. Και αν δείτε, είμαστε πάνω σε στροφή και φεύγω σε αντίθετο ρεύμα. Αν έρθει κάποιος, υπάρχει πρόβλημα και αυτό θα είναι εις βάρος μου και μείωσή μου. Τώρα και τα παιδιά έχουν δίκιο και οι γονείς έχουν δίκιο. Καταρχήν εδώ και από τις λάσπες και τέτοια γύριζε το αυτοκίνητο, σπίνιαρε το έναν άλλο. Εμπιστοσύνη δεν δίνεις, το βλέπετε εκεί πως είναι το πράγμα. Είναι 17 τόνους αυτοκίνητο. Θα σου πω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Μία φορά να γίνει, ο υπεύθυνος θα είμαι εγώ.
Από πλευράς του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Δάγκαρη και το Δημοτικό Σύμβουλο Τρίφωνα Τουρή, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών. Όπως σημείωσε ο κύριος Τουρής, από την πρώτη ημέρα της καθίζησης του δρόμου έγινε αυτοψία, ενώ και ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, που επισκέφθηκε την περιοχή, επεσήμανε την ανάγκη διαπλάτησης του δρόμου. Ο κύριος Δάγκαρης από την πλευρά του τόνισε ότι η τοπική κοινωνία έχει δίκιο και δήλωσε την αλληλεγγύη του Δήμου. Η Φυριακή Ενότητα του Νομού Ηλίας και το ΚΤΕΛ, που συνεργάζονται για την μεταφορά των μαθητών, έπρεπε να έχουν βρει λύση, να μην ταλαιπωρούνται οι μαθητές. Έχουν δίκιο οι μαθητές που διαμαρτύρονται. Έχει δίκιο η τοπική κοινωνία που φωνάζει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα καταρχήν της μεταφοράς των μαθητών. Εμείς είμαστε μαζί τους σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ενισχύσουμε αυτή την υπόθεση, να βρεθεί λύση πρώτα και κύρια με τη μεταφορά των μαθητών. Για τραγική και απαράδεκτη κατάσταση του δρόμου έκανε λόγο και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Βρεστού, Θανάσης Θανάσουλας, επισημένοντας ότι γενικότερα στο οδικό δίκτυο της περιοχής εντοπίζονται προβλήματα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Εδώ και ένα μήνα πώς μεταφέρονται τα παιδιά, πρόεδρε? Όπως σας είπαν, στην καρότσα, με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, πρωί και απόγευμα το ίδιο, ειδικά το πρωί είναι πρόβλημα μεγάλο. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω και ο δρόμος εδώ Ζαχάρο Ανδρίτσανα δεν επιτρέπεται ένα χιλιόμετρο να είναι σε αυτά τα χάλια. Ένα χιλιόμετρο είναι. Γενικά υπάρχουν προβλήματα στο οδικό. Πάρα πολλά προβλήματα. Λακκούβες το χειμώνα με λάσπες και το καλοκαίρι σκόνη. Δεν μπορείς να δεις από τη σκόνη στο ένα μέτρο.